Παρασκευή πρωί, τρεις μέρες πριν το επίσημο άνοιγμα των σχολείων, και η κάμερα μας βρέθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας. Εκεί συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή κ. Στάθη Γεωργιάδη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι υπάρχει σχετική ετοιμότητα σε ό,τι αφορά την υποδοχή των μαθητών τη Δευτέρα, αλλά και τον αγιασμό που θα τελεστεί με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Με δεδομένο το γεγονός όμως ότι από σήμερα και για 14 μέρες ο νομός Ημαθίας, αλλά και ειδικά ο Δήμος Αλεξάνδρειας, βρίσκεται σε αυστηρό περιορισμό, με υποεπιτήρηση αυστηρών μέτρων περιορισμού, έχει προκύψει το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Παναγιώτης Γκυρίνης, με προσωπική του επιστολή, ζητάει από την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας από τις 11 έως τις 25 του Σεπτέμβρη. Κύριε Διευθυντή, καλημέρα σας. Τη Δευτέρα είναι η επίσημη έναρξη των σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά με τον καθιερωμένο αγιασμό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε τι κατάσταση βρίσκεται από πλευράς μέτρων πρόληψης το σχολείο σας, το 3ο Δημοτικό, και από εκεί και πέρα σχετικά πότε θα γίνει ο αγιασμός, κάποιος να ενημερώσει τον κόσμο, και σε τι επίπεδο ετοιμότητας είναι γενικά το σχολείο να υποδεχθεί τους μαθητές τη Δευτέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας. Είναι μια κατάσταση, όπως γνωρίζετε, πρωτόγνωρη. Αντιμετωπίζουμε καινούργιες συνθήκες. Ακολουθούμε πιστά όλες τις οδηγίες του Υπουργείου, οι οποίες εκφράζονται με εγκυκλίους και νόμους που υπάρχουν και διαβιβάζονται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πριν από λίγο προλάβατε και όλα στο τέλος της τηλεδιάσκεψης με τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Πυρηνό. Ακολουθούμε όλες τις οδηγίες με σχολαστικότητα και όλες αυτές τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε, κάνουμε πάρα πολύ προσεκτικά για προετοιμασία του σχολείου για την υποδοχή των μαθητών με το καλό από τη Δευτέρα. Υπάρχει κάποιο σχέδιο από το Υπουργείο Παιδείας για την χορήγηση μασκών, παγωρίνων κτλ. Να ξεκινήσουμε από την απολύμανση που πριν από λίγο καιρό έγινε με ευθύνη του Δήμου σε όλα τα σχολεία. Έγινε απολύμανση σε όλα τα σχολεία πριν από λίγο καιρό. Τώρα, εκκρεμεί η παραλαβή και παράδοση στους μαθητές των μασκών που είπατε. Ήδη μιλώντας εχθές με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου μας, τον κύριο Δριστά, μου είπε ότι τις μάσκες τις έχουν παραλάβει στη Βέρεια. Περιμένουμε, αν όχι σήμερα, Δευτέρα πρωί να τις έχουμε στα χέρια μας για να τις διανέμουμε στα παιδιά. Για τα παγουρίνα, πάλι υπάρχει μια κρεμότητα, την περιμένουμε να μας στείλουν τα παγουρίνα για να τα δώσουμε στα παιδιά. Περαιτέρω, τα παιδιά για το πώς θα κατανεμηθούν στις τάξεις, ναι, για τα βιβλία που πότε θα δουν. Ναι, είναι νομίζω γνωστό, το παρακολουθούν και οι αγαπητοί ακροατές σας και θεατές σας, λοιπόν, στην τηλεόραση. Οι οδηγίες είναι σαφείς, τα σχολεία λειτουργούν με πλήρη σύνδεση, όλα τα παιδιά έρχονται μαζί, έτσι, και μπαίνουν στις τάξεις κρατώντας όσο το δυνατόν τηρουμένων των αναλογιών των αιθουσών τις αποστάσεις. Θα τηρήσουμε όλα τα μέτρα αυτά τα οποία προβλέπονται με χρήση των μασκών. Η χρήση των μασκών είναι υποχρεωτική για όλους όσοι μπαίνουν μέσα στο σχολείο, παιδιά και μαθητές, με μία μόνο περίπτωση εξαίρεσης, αν υπάρχει κάποιο παιδί το οποίο έχει αναπνευστικά προβλήματα, άσθμα ή κάτι άλλο, το οποίο με επιβεβαίωση ιατρική μπορεί να το απαλλάξει από την υποχρέωση να φοράει μάσκα. Κύριε Διευθυντά, δεν είναι καλό να κινδυνολογούμε, αλλά είναι γεγονός. Από χθες ο νομός μας, όπως και αρκετοί ακόμη της Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν μπει σε αυστηρό lockdown λόγω των μεγάλων κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες. Σε περίπτωση τώρα που αναρωτάτε κάποιο, επισημανθεί κάποιο κρούσμα του νοσήματος εδώ, ποια είναι η επόμενη μέρα? Ναι, υπάρχει πρόβλεψη. Όταν υπάρχει ένα κρούσμα, τότε επιβεβαιωμένο, τότε κλείνει το τμήμα από ό,τι έχει ακουστεί και από τα χείλη της Υπουργού αλλά και από τις εγκυκλίες που υπάρχουν. Έτσι, πριν από λίγο έγινε ερώτημα στον προϊστάμενο της εκπαίδευσης, ο οποίος είπε ότι επικοινώνησε με το Υπουργείο για το θέμα του lockdown, στο οποίο έχει μπει και ο νομός μας δυστυχώς. Δεν επηρεάζει το lockdown τη λειτουργία των σχολείων. Τη Δευτέρα τα σχολεία ξεκινούν κανονικά με τον αγιασμό. Σαφές αυτό, ξεκινούν κανονικά. Εσείς έχετε να διαχειριστείτε πιο μικρά παιδιά σε σχέση με τη δευτεροβάθμια, και σαν εκπαιδευτικός αλλά και σαν γονέας. Πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια, τόσο ώστε το μικρό παιδί να μπορέσει να πειθαρχήσει και να φορέσει τη μάσκα του τόσο εντός? Κοιτάξτε, ως δημόσιο σχολείο και ως δημόσιος οργανισμός είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις συντολές των ανώτερων κλιμακίων. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, υπερβάλλοντας σε αυτούς. Το έχουμε κάνει ήδη συζητήσεις και διασκέψεις με τους συναδέλφους, προτάσσοντας πάντα την υγεία των παιδιών, πρώτα απ' όλα, να κάνουμε αυτό που πρέπει και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Τώρα, όσον αφορά
το κοντό ψαλμό Αλληλούια που λέμε mm-hmm. στην Καθομιλωμένη. Τη Δευτέρα γίνεται ο αγιασμό στι 11.30 είπαμε. Ναι. Υπό ποια θα είναι το κάδρο εκείνη τη ημέρα, πώ ναι. ακριβώ θα γίνει, το σκηνικό πιο ναι, ναι. Επικοινώνησε μαζί μα οι ιερεί από την Εκκλησία και αυτοί έχουν βγάλει το χρονοδιάγραμμα για του αγιασμού. Εμεί είμαστε μαζί με το 7ο που συστεγαζόμαστε στι 11.30. Mm-hmm. Υπάρχει εγκύκλειο η οποία προβλέπει ότι ο αγιασμό θα γίνει στο προάβλιο και θα παρευρεθούν κλιμάκιο εκπαιδευτικών και μαθητών. Μπορεί να είναι δηλαδή λίγοι οι εκπαιδευτικοί και λίγοι οι μαθητές. Οι υπόλοιποι θα είναι μέσα στις τάξεις και μετά την τέλεση του αγιασμού στο προάβλιο, οι ιερείς θα περάσουν από τις τάξεις για να κάνουν, να ευλογήσουν και αυτούς που θα είναι μέσα στις τάξεις. Άρα δηλαδή ξεκινά ο αγιασμός θα γίνει και εξωτερικά, ναι, εξωτερικά. Και θα... στο προάβλιο και μετά θα περιμένουν οι συνάδελφοι με τα παιδιά στις τάξεις για να περάσει από εκεί ο ιερέας για να δώσει την ευλογία του. Ένας πρωτότυπος αγιασμός φέτος. Οι συνθήκες γενικά είναι πρωτότυπες και πρωτόγνωρες, αλλά τις αντιμετωπίζουμε πάντα με αισιοδοξία και με γνώμονα πάντα την υγεία. Να ευχηθώ να κυλήσουν όλο ομαλά, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και κάθε επιτυχία και σε εσάς το έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά.